Λόγω κορονοϊού δεν μπορούμε να πάμε να βουτήξουμε, οπότε θα σας ασχοληθούμε λίγο με τη συντήρηση των όπλων μας. Λέω να αποπειραθώ σήμερα να βγάλω τη σκανδάλη και να τη συντηρήσω. Αυτά που θα χρειαστούμε είναι κάποιο κατσαβίδια να βγάλουμε τους σπύρους, τον καφέ μας και φυσικά WD-40. Ένα μικρό κατσαβιδάκι, αφαιρούμε τους σπύρους. Ωραία, τους αφήνουμε στην άκρη. Και μετά με ένα πιο μικρό πλακουτσωτό αφαιρούμε τον πύρο της χοινοπιάστρας. Τώρα η σκανδάλη μας είναι έτοιμη να βγει. Ωραία. Θα την καθαρίσουμε, θα την γρασώσουμε και θα την ξαναβάλουμε στη θέση της. Η σκανδάλη μας είναι πλέον καθαρή από υπολείμματα και αλάτια και θα την γρασώσουμε με λίγο WD-40 και θα την τοποθετήσουμε στη θέση της. Με τον αντίστροφο τρόπο τώρα, αφού τοποθετήσαμε τη σκανδάλη μας, θα τοποθετήσουμε τη σχοινοπιάστρα στη θέση της. Και ακολούθως τα δύο πυράκια. Λοιπόν, από πάνω εδώ θα ξαναπεράσω τη Sikaflex και εδώ πέρα, ώστε να μείνουν οι πύροι στη θέση τους και είμαστε έτοιμοι. Μεγάλο το Raptor, ο πύρος της σχοινοπιάστρας είναι καλά κολλημένος, οπότε αφού δεν έχω εργαλεία να τον ξεκολλήσω και να τον κολλήσω μετά, απλά θα το καθαρίσω καλά, και μιας και η σκανδάλη στο άλλο ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση, δεν θα προχωρήσω σε ταρζανιές. Ένα καλό καθάρισμα, γράσουμε Sikaflex και είναι έτοιμο. Σα τα όπλα με χαρτοτενία, ώστε να μπορέσω να βάλω τη Sikaflex μόνο στα σημεία που θέλω. Με τη Sikaflex και τώρα ξεκινάμε και την απλώνουμε σιγά σιγά, ώστε να δημιουργήσουμε ένα κάλυμα εδώ πέρα. Στη χειρολαβή και στο υπόλοιπο όπλο. Για να το προστατεύσουμε. Και με αυτόν τον τρόπο θα φτιάξουμε και το υπόλοιπο σιγά σιγά. Επειδή το 95 αυτό μπορεί να μπει και σε κάμια τρύπα και τα πλευρά του κατακτηθούνται, αποφάσισα να το ντύσω και εκεί με Sikaflex για να το προστατέψω. Έτσι το μόνωσα ώστε να μην πάει στο διάδρομο που στρώνονται τα λάστιχα και πληγώνουμε τα λάστιχα, και έτσι πιστεύω θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ολοκληρώσαμε τη Sikaflex και στα δύο όπλα και τώρα περιμένουμε να στεγνώσει για να αφαιρέσουμε τις χαρτοτενίες. Ψηλή λίμα και αρκετή υπομονή, σιγά σιγά ακουνίζουμε τη μύτη της βέργας, μιας και έχουμε μπόλικο διαθέσιμο χρόνο. Προσέχουμε αυτές που είναι πολυεδρικές, όσο μπορούμε να κάνουμε τις γωνίες μητέρες ώστε να σκίζουν τη σάρκα, και φυσικά τη μύτη όσο μπορούμε πιο μητερή, ώστε στην έναρξη της σεζόν να είμαστε έτοιμοι. Παλιά η βέργα, η Demka, έχουν αυτό εδώ το πυράκι μπροστά από τα φτεράκια που εξασφαλίζει διείσδυση ώστε να μην κοντράρει στη σάρκα του ψαριού το φτεράκι. Στις άλλες επιλέγω να λιμάρω λίγο τις γωνίες ώστε να κάνω πιο εύκολη τη διείσδυση μέσα στη σάρκα του ψαριού, προσέχοντας βέβαια να μην αδυνατήσω πολύ το φτεράκι εδώ πέρα και σπάσει σε μια κόντρα. Αφαίρουμε σιγά σιγά λοιπόν τις χαρτοτενίες.
Το καινούριο στρώμα είναι έτοιμο. Τώρα μένει να κολλήσουμε ένα αυτοκόλλητο απάνω, να βάλουμε πίσω τη βέργα και το όπλο είναι έτοιμο για ψάρεμα.